αυτά που γίνονται συνήθως στα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και ουσιαστικά και ηθικά σήμερα. Άμεση ήταν η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καλούμε τον κύριο Αλαφούζο να συμμορφωθεί και να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο θέλει επενδύσεις και σοβαρότητα και όχι εκστρατείες λάσπης. Όσο δεν το καταλαβαίνει, θα πανηγυρίζει βράδια που η ομάδα του μένει εκτός Ευρώπης, σπάζοντας όλα τα αρνητικά ρεκόρ. 37 βαθμούς κάτω από την κορυφή. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε εξέλιξη και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός που κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού εξυπηρετεί έναν και μόνο στόχο: να αποπροσανατολίσει τη φίλαθλη κοινή γνώμη από το να εστιάσει στο πραγματικό γεγονός της βραδιάς, που δεν είναι άλλο από το ότι ένα κατάμεστο Γιώργος Καραϊσκάκης διέσυρε εν χορό τον ιδιοκτήτη του ίδιου του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ο ΠΑΟΚ, που με την νίκη με 1-0 επί του Λιβαδιακού διασφάλισε την δεύτερη θέση στην αθμολογία, πάει με ανεβασμένη ψυχολογία αλλά χωρίς τον τραυματία Ολύσε στον ημιτελικό του κυπέλλου την Τετάρτη με τον Αστέρα Τρίπολης. Μεθυσμένη πολιτεία είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, καθώς με το 1-0 επί της Κέρκυρας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα play-off και την έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Γεγονός που πανηγύρισαν έξαλλα οι οπαδοί του. Η ικανοποίηση επικρατεί και στον Άρη, καθώς με το 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία.